Λάρνακας και διτών της λιμενικής αστυνομίας από χθες το απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή στα Περβόγια Λάρνακας αποκάλυψαν μια γεμιστήρα όπλου η οποία στάληκε ήδη για επιστημονικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με το φωνικό όπλο το οποίο έπληξε με τρεις σφαίρες το μεσημέρι της 23ης Απριλίου σε κεντρικό δρόμο στη Λακατάμια τον 34χρονο Δημήτρη Ανδρονίκου, άλλος Δημητρούη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, αφού εξασφάλισαν ανώνυμη πληροφορία, έσπευσαν στην σκηνή αναζητώντας μεταξύ άλλων τεκμήρια το όπλο και σφαίρες. Οι έρευνες των διτών συνεχίστηκαν και σήμερα από νωρίς το πρωί με οριοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής σε μια προσπάθεια εντοπισμού και άλλων τεκμηρίων, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Εντός της ημέρας, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας θα αξιολογήσουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και δεν αποκλείεται να επιστρέψουν και αύριο στην θαλάσσια περιοχή των Περβογιών για να συνεχίσουν και να επεκτείνουν τις έρευνες. Και όλα αυτά ενώ δίδουν μάχη με τον χρόνο, καθώς το διατάγμα κράτησης των υπόπτων λήγει τα επόμενα 3-24. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, λαμβάνονται καταθέσεις και αξιολογούνται διάφορες πληροφορίες και στοιχεία. Επίσης, παραλαμβάνονται τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις. Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναμένεται να βρεθούν αύριο το πρωί οι 6 από τους 7 συλληφθέντες που τελούν υπό οκταήμερη κράτηση ως ύποπτοι για την απόπειρα φόνου. Το Ανώτατο θα εξετάσει την έφεση επί της κράτησής τους, η οποία κατατέθηκε χθες από τους δικηγόρους τους. Σε περίπτωση που απορριφθεί η έφεση, οι ύποπτοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα, οπότε και λύγει το διάταγμα που εξασφάλισε η αστυνομία, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αναμένεται ότι θα αιτηθεί ανανέωση της κράτησης τους. Μετατράπηκαν σε Τέξας το